τους ανθρώπους που σε βλέπουν, που σε έχουν αγαπήσει, που σε έχουν δει στο παιχνίδι, που τους αρέσει να σε βλέπουν και που έρχονται και σου μιλάνε κτλ. Στο κομμάτι όμως τώρα της δημοσιότητας, της αναγνωρισιμότητας, που μπορεί και έρχομαι και στο προκείμενο θέμα που ακούστηκε ότι τσακώθηκες και ή δεν τσακώθηκες. Τσακώθηκες με κάποιον και το ρεπόρτερ και τέτοια. Αυτό να το λύσουμε λοιπόν. Όχι, δεν τσακώθηκα. Καταρχήν, εντάξει, σίγουρα έχω πει ότι ενημερώνουμε για τα πάντα. Αυτό το οποίο διαδραματίστηκε πέντε μέρες πριν, πόσο γράφουν, δεν ξέρω ποιοι τα γράφουν και γιατί τα γράφουν, αναιρείται αυτόματα γιατί εγώ ήμουν στα μετέωρα. Οπότε δεν μπορεί να είμαι και στην Γλυφάδα και στα μετέωρα. Είναι από άκρη σε άκρη ανάληθες και φανταστικό σενάριο. Και προσβάλλει και τους δημοσιογράφους και τους φωτογράφους που αναφέρεται σε φωτογράφο, γιατί ποτέ εγώ δεν έχω δει συμπεριφορά τέτοια από φωτογράφο. Όσο είμαι σε αυτό το. Να πούμε λίγο γιατί, για ποιο πράγμα μιλάμε. Να εξηγήσουμε τι αφηνίζουμε, γιατί μπορεί να μην κάποιοι άλλοι πρέπει να το ξέρουν αυτό. Ότι έγινε μια φασαρία με κάποιο φωτορεπόρτερ ο οποίος ήρθε προς εσένα και εσύ δεν ήθελες και έγινε μια. Κοίτα, όπως όταν το διάβασες εσύ ή οποιοδήποτε το διάβασε, είχε μια αντίδραση, έτσι και εγώ είχα μια αντίδραση, γιατί σαν να μιλάμε για κάποιον άλλον. Γιατί εγώ δεν. Δεν έχει συμβεί αυτό περισσότερο. Δεν έχω ιδέα για αυτό το πράγμα. Πραγματικά ενημερώθηκα για όλο αυτό και είναι πραγματικά αστείο και λυπηρό για κάποιου ανθρώπου οι οποίοι. Αναπτύσσουν με τόσο λεπτομέρεια φανταστικά σενάρια. Σίγουρα θα μπορούσαν να ήταν πολύ καλοί συνεργάτες της Βάνας της Δημητρίου που γράφει για το τατουάζ. Κοίτα που έχει μάθει πώς το πάει. Όχι, το πάει τσακ. Αμέσως στο τατουάζ. Γιατί δεν το παρακολουθούσες. Μαθαίνονται αυτά τα πράγματα. Πούμε ρε φίλε. Μα δεν το παρακολουθούσες παιδί μου τον άνθρωπο στο Survivor που ήταν ο μόνος που δεν έχανε λέξη και είχε αυτή την κυριαρχία σκέψης. Αυτό άψε τώρα. Αυτό όχι, όχι. Αλήθεια το λες αυτό. Σαρδάμ και εγώ. Αν τα έκανες δεν παίχτηκαν ποτέ. Σε όλα τα επεισόδια του Survivor παίζει να έχουμε ακούσει από σένα δύο και σου λέω δύο για τώρα γιατί μπορεί και να είναι υπερβολικό σκοπιάσματα. Δύο. Σε όλα τα επεισόδια. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μιλάει τόσο στρωτά, ίσια, χωρίς, με συνοχή, χωρίς να χάνει τον ηρμό του. Αλήθεια το λέω. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, εντάξει, δεν είμαι και ο Μπαμπινιώτης, αλλά προσπαθώ να γίνομαι κατανοητός. Ήσουν απόλυτα. Να υπάρχει και ποικιλία στο λόγο μου. Κατρίνα.